σε ποιο βαθμό, σε ποιο ποσοστό, για πόσα δισεκατομμύρια ευρώ είναι διατεθειμένο το κράτος, η κυβέρνηση δικιά σας, για το κράτος το ελληνικό να πει ναι βρε παιδί μου, θα τσοτάρουμε και τόσα δισεκατομμύρια από το δημόσιο προϋπολογισμό για να στηρίξουμε τους χαμηλούς συνταξιούχους των 700 ευρώ που τους κάνατε 550. Διότι αυτό κάνατε. Και βεβαίως το διανθίσατε και το προσομοιάσατε με ένα εκπληκτικό σύστημα διάσωσης του ασφαλιστικού συστήματος χώρας. Εμείς δεν είπαμε. Ανατρέπουμε λοιπόν ένα νοσηρό κλίμα δεκαετιών, φέρνοντας ενώπιόν σας, κυρίες και κύριοι βουλευτές, τη μεγάλη διαθροτική αλλαγή του ασφαλιστικού, χωρίς να υπολογίζουμε έννοια πολιτικού κόστους. Να τελειώνουμε πια με αυτή την άθλια έννοια της μεταπολίτευσης. Όταν η πατρίδα σου κάτι χρειάζεται, θα το κάνεις, και αν είναι να υποστείς ένα πολιτικό κόστος, γι' αυτό είσαι πολιτικός. Για να πάρεις τις κρίσιμες αποφάσεις. Το μνημόνιο είναι μια απόπειρα ενός εθνικού συμβιβασμού σωτηρίας. Και για να το υπερβούμε, πρέπει να το υπερβούμε. Πρέπει να το εφαρμόσουμε. Πιστή λοιπόν σε αυτό το οποίο ψήφισα ψηφίζοντας το μνημόνιο, θα ψηφίσω ναι επί της αρχής του νομοσχεδίου σας, κύριε Υπουργέ. Θα καταψηφίσω όμως όλες τις διατάξεις οι οποίες είναι αμφισβητούμενης συνταγματικότητας και τις διατάξεις οι οποίες πλήττουν την καθημερινότητα, τη ζωή των γυναικών, διότι θεωρώ ότι είχατε τη δυνατότητα να κάνετε κάτι το τελείως διαφορετικό σε αυτό το κομμάτι.